από τον αγώνα στο Μακάριο μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της Μπάγερ. Το ΑΠΟΕΛ ευνηδίασε την Μπάγερ και προηγήθηκε στο σκορ μόλις το 4ο λεπτό με τον Γκόκιτς. Η Μπάγερ εκτελεί κόρνερ και ο Βόλφαρτ χάνει την μοναδική ευκαιρία της πρωταθλήτριας Δυτικής Γερμανίας. Στο 70, ο Άλαν Μακινάλι που μπήκε αλλαγή στην θέση του Βόλφαρτ δίνει στο Ρόιτερ και με βολέ ισοφαρίζει 1-1. Το ΑΠΟΕΛ που εντυπωσίασε ακόμη και τους αντιπάλους του με την εμφάνιση που πραγματοποίησε πήρε και πάλι το προβάδισμα στο 77ο λεπτό με τέρμα του αρχηγού Κούλι Παντζαρά. Στο 85ο λεπτό το ΑΠΟΕΛ χάνει εξαιρετική ευκαιρία να πετύχει το 3-1 όταν σε σέντρα του Παντζαρά ο Σωτηρίου αποτυχάνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τρία λεπτά πριν το τέλος ο Μιχαήλοβιτς τροφοδοτεί τον Μακινάλι που ισοφαρίζει 2-2. Πάνω στην εκπνοή ο Άουγκεντάλερ εκτελεί φάουλ και ο Στρούντς διαμορφώνει το τελικό 3-2. Περνούμε τώρα και της Μπάγερ. Το ΑΠΟΕΛ ευνηδίασε την Μπάγερ και προηγήθηκε στο σκορ μόλις το 4ο λεπτό με τον Γκόκιτς. Το ΑΠΟΕΛ που εντυπωσίασε ακόμη και τους αντιπάλους του με την εμφάνιση που πραγματοποίησε πήρε και πάλι το προβάδισμα στο 77ο λεπτό με τέρμα του αρχηγού Κούλι Παντζαρά.